αυτή, αγαπητές Άγγι, είναι πολύ βαριά απόφαση για να είναι υπόθεση ενός άντρα, συγκεκριμένα δική σου. Έχεις απόλυτη σχέση και μάλιστα αυτό που οι άλλοι ψελίσαν, εγώ θα τολμήσω να σου το πω καθαρά. Βλέπω μια εκδίκηση, την οποία δεν ξέρω αν έχεις δικαίωμα να την κάνεις. Αυτός ο κόσμος σε ψήφισε. Άφησε να λέτε όσο. Διακρίνω λοιπόν. Κύριε Πατήτη, διακρίνω. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Λοιπόν, το σωστό άφησε να το πει εγώ. Διακρίνω λοιπόν μια εκδίκηση και δεν το λέω μόνο για αυτή την περίπτωση. Το λέω και για άλλες περιπτώσεις. Έτσι. Λοιπόν, καλά, εγώ δεν θέλω να μου βγάλεις τα προσωπικά σας και τα παραταξιακά σας. Εγώ θέλω να με αφήσεις να μιλήσω όμως. Κύριε Πατήτη, εγώ θέλω να με αφήσεις να μιλήσω και να σου πω ότι νομίζω ότι δεν πρέπει και εσύ να πάρεις το βάρος σου, στους ώμους σου, το βάρος μιας τόσο μεγάλης επόμενης. Διότι μπορεί το πανηγύρι πραγματικά και να υποβαθμίστηκε και να μην εξυπηρετεί ουσιαστικά τίποτε, αλλά παραμένει μια πολύ βαριά απόφαση του να πεις το κλείνω. Ή τουλάχιστον, εάν καταλήξουμε, δηλαδή θα έλεγα ότι είναι ζήτημα μια ειδικής συνεδρίας. Έτσι. Δεν είναι ζήτημα ενός θέματος μέσα σε μια συνεδρία. Να σταματήσουμε το πανηγύρι της κίνησης στον τόπο. Δεν γίνεται έτσι αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τι προτείνω. Δεν διαφωνώ σε καμία από τις προτάσεις που γίνανε από εδώ μεριά. Έτσι. Εσύ το θεωρείς φυσικό. Εγώ είχα το θάρρος να διαφωνήσω πάντως. Στην τετραετία εσύ δεν το έκανες ποτέ. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω σαν δεύτερη λύση είναι έστω και υποδός να προσπαθήσουμε να το λειτουργήσουμε και φέτος να μην γραφτεί στην ιστορία ότι το 2014 δεν έγινε το πανηγύρι στην Αλεξάνδρεια και οι νέοι που έρχονται μετά από εμάς και θα αναλάβουμε, ας φροντίσουμε να το αναβαθμίσουμε αφού δεν καταφέραμε να τα κάνουμε εμείς τόσα χρόνια, έτσι.